Θα πάμε μακριά τώρα, πολύ μακριά. Θα μιλήσω με τον καλύτερο Έλληνα προπονητή κατά την άποψή μου, που βρίσκεται εκεί, πολύ μακριά επαναλαμβάνω, στη Σαουδική Αραβία. Μιλάμε για τον κύριο Γιώργο Δόνη. Καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε? Πω, τι ωραία που σας ακούω, σαν να είστε στο στούντιο μαζί μας. Τεχνολογία. Δεν είμαστε πολύ μακριά, 4-4,5 ώρες με το αεροπλάνο. Εγώ που νόμιζα ότι είναι 14, δηλαδή, γιατί το είπα τόσο. Μόνο 4,5 ώρες είναι από πού, από Αθήνα? Ναι, ναι. Από Αθήνα. Από... Ναι. Από Αθήνα. Οι δύο συνεργάτες μου από Θεσσαλονίκη που έρχονται μπορούν να πάνε και μέσω Κωνσταντινούπολης ή μέσω Αθηνών. Α, Σαουδική Αραβία, που, συγκεκριμένα δηλαδή, πού βρίσκεστε? Αυτή τη στιγμή η πόλη η οποία είμαστε εμείς, λέτε, το Χοφούφ, είναι περίπου 1,5 ώρα από το Μπαχρέιν. Είμαστε δηλαδή προς την πλευρά Κατάρ Μπαχρέιν αυτή τη στιγμή, η πόλη μας. Και τώρα που μιλάμε, πόσο έχει, καμιά 180 βαθμούς έξω? Ή είναι πιο Όχι, χαλαρά? Κατά περίεργο τρόπο, από τον Ιανουάριο που έχουμε έρθει, έχουμε πέσει και εμείς σε χειμώνα. Ναι. Τι σημαίνει δηλαδή, χειμώνα εκεί δηλαδή? 5 βαθμούς. 5? Ναι. Σίγουρα, κύριε Δόνη, σίγουρα είστε στη Σαουδική Αραβία ή έκανα λάθος? Ναι, σίγουρα. Είχε δύσκολο χειμώνα και εδώ φέτος. Μία εβδομάδα μας έχει κάνει ζέστη. Εντάξει, τώρα εγώ βρισκόμουν Ελλάδα λόγω της διακοπής του πρωταθλήματος 2 εβδομάδες, γιατί είχε η εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας πέρασε πάλι στον παγκόσμιο κύπελλο. Και υπάρχει τώρα Ραμαζάνι εδώ, που ξέρετε, Ραμαζάνι από το τις 6 ώρα το πρωί μέχρι 6 ώρα το απόγευμα δεν λειτουργεί τίποτα. Και οι προπονήσεις μας γίνονται 10 το βράδυ. Τώρα η θερμοκρασία είναι στους 32 με 34 βαθμούς. Στην ώρα που βρισκόμαστε, αυτό το κλασικό που ρωτάω, κυρίως όταν επικοινωνώ με ανθρώπους που βρίσκονται στην Αμερική, βέβαια, εκεί τι διαφορά έχουμε? Τώρα είναι, εδώ είναι 1:15, ας πούμε, εκεί τι είναι? Τι ώρα είναι? Τώρα η ώρα έχουμε ακριβώς την ίδια με την Ελλάδα. Πριν ένα μήνα ήταν περίπου, έχουμε διαφορά μιας ώρας. Είμαστε πιο μπροστά εμείς. Είστε στην ΑΛΦΑΤΕΧ, καλά την είπα την ομάδα? ΑΛΦΑΤΕΧ. Είναι η δεύτερη ή η τρίτη φορά που βρίσκεστε στη Σαουδική Αραβία, σαν προπονητή? Στη Σαουδική Αραβία είναι η τρίτη φορά και άλλη μια φορά έχω πάει στο Ντουμπάι, στη Σάρτζα. Άρα 4 ομάδες στη Μέση Ανατολή. Για να πηγαίνετε και να ξαναπηγαίνετε, άρα κάτι καλό βρίσκεται εκεί, κύριε Δόνη. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή, επειδή κάποιοι λένε ότι είναι πολύ δύσκολο να περάσει κάποιος Ευρωπαίος και να πάει και να παραμείνει και να έχει και επιτυχίες όπως έχετε εσείς, άρα έχετε βρει το κουμπί εκεί? Προφανώς έτσι απλά θέλω να το ρωτήσω, γιατί μου κάνει εντύπωση. Κοιτάξτε, ο κόσμος όταν δεν έχεις ζήσει σε μια χώρα και δεν καταλαβαίνεις και πώς είναι η κατάσταση εκεί πέρα. Και επειδή ακούμε πολλά και για την Σαουδική Αραβία στην Ελλάδα, τα οποία είναι εκτός πραγματικότητας, δεν μπορεί να αντιληφθεί ακριβώς και το ποιο είναι το ποδόσφαιρο εδώ πέρα και ποιες είναι οι συνθήκες. Mm-hmm. Όλοι το μεταφράζουν ότι λογικό είναι, υπάρχει υπερπροσφορά για τους προπονητές εδώ να έρθουν στη Σαουδική Αραβία, λόγω ότι οι προπονητές έχουν και οι ποδοσφαιριστές πολύ μεγάλα συμβόλαια. Mm-hmm. Από την άλλη όμως, δεν ξέρουν ότι οι συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές σε ό,τι αφορά στη δουλειά μας. Mm-hmm. Ο τρόπος της ζωής εδώ πέρα είναι πολύ κοντινός στις καλές πόλεις με τον ελληνικό τρόπο ζωής. Mm-hmm. Ναι, δεν υπάρχουν οι ομορφιές της Ελλάδος προς Θεού. Mm-hmm. Και από την άλλη, ότι πλέον αν δει κάποιος τα ρόστερ των ομάδων, επειδή οι ομάδες πλέον έχουν 7 ξένους ποδοσφαιριστές, θα δούνε ότι περίπου οι 4 ή οι 5 είναι διεθνείς ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίζουν σε ομάδες της Σαουδικής Αραβίας και παίζουν σε εθνικές ομάδες. Σκεφτείτε ότι εγώ στο ρόστερ της ομάδας μου έχω τον Κριστιαν Γουέβα που παίζει βασικό στο Περού, που παλεύουν τώρα να περάσουν στο παγκόσμιο κύπελλο, έχουν πάει στα play-off. Ναι. Ο βασικός μας center forward παίζει βασικό στην Εθνική Σαουδικής Αραβίας και ο Αλγερινός ο χαφ μας παίζει Εθνική Αλγερίας. Δηλαδή όλες οι ομάδες έχουν πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και είναι πάρα πολύ καλό το επίπεδο πλέον. Το στυλ της προπόνησης που κάνετε εκεί, κύριε Δόνη, είναι ίδιο με αυτό που κάνετε ή που είχατε επιλέξει τέλος πάντων στις ομάδες που προπονήσατε εδώ στην Ελλάδα, ή κάτι αλλάζεται εκεί γιατί είναι διαφορετικά ίσως τα πράγματα? Ίσως ρωτάω. Νομίζω το βασικό, η βασική διαφορά είναι όταν πηγαίνεις σε μια χώρα πρέπει λίγο να δεις το DNA της χώρας, γιατί οι Άραβες
δεν μπορούν να έχουν έναν προπονητή ο οποίος να είναι πάρα πολύ σκληρός, να είναι απόμακρος. Αυτοί οι προπονητές δεν μπορούν να έχουν πάνω από 3-4 μήνες, δεν μπορούν να αντέξουν στη Σαουδική Αραβία. Πρέπει ο προπονητής να μπει λίγο στο DNA, να τους κερδίσει την εμπιστοσύνη, να τον αγαπήσουν τον προπονητή και μέσα από αυτή την αλληλοεκτίμηση, θα έλεγα, να κερδίσει τους Άραβες. Γιατί σε αυτό το κομμάτι είναι ένας λαός που λειτουργεί με έναν διαφορετικό τρόπο, έχουν συγκεκριμένες συνήθειες και όταν θα έχουν απέναντί τους έναν προπονητή που θα βάλει τον τοίχο, είναι πολύ δύσκολο να τους κερδίσεις. Έχετε και εκεί στο πρωτάθλημα ομάδες πρώτης ταχύτητας, δεύτερης και τα λοιπά, όπως είναι στην Ελλάδα? Δηλαδή υπάρχουν 3-4 ομάδες, ας πούμε, που ξεχωρίζουν, όπως εδώ Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και τα λοιπά, ΑΕΚ, Άρης? Και οι υπόλοιποι... Νομίζω αυτό είναι το συνηθισμένο σε όλο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Η μεγάλη ομάδα ήταν αυτή που ήταν ο Λουτσέσκου και ήμουνα και εγώ πριν από τον Λουτσέσκου, η Αλ-Χιλάλ, ναι, η οποία θεωρείται η καλή Μπαρτσελώνα όλης της Ασιατικής ζώνης. Δεν είναι μόνο της Σαουδικής Αραβίας, θεωρείται η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή σε όλη την Ασιατική ζώνη. Μάλιστα. Μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα και πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Είναι η μισή ομάδα της Σαουδικής Αραβίας και όλοι οι ξένοι είναι ένας και ένας. Μάλιστα. Και υπάρχουν άλλες τρεις ομάδες οι οποίες ακολουθούν από πίσω. Σκεφτείτε τώρα, όταν θα πει κάποιος να δει ένα παιχνίδι της Χιλάλ ή της Ιτιχάτ ή της Αλ-Νάσαρ, ναι, ή της Αλ-Άχλη, που είναι οι τέσσερις μεγάλες ομάδες, ο μέσος όρος θα κυμαίνεται πάνω από 50.000 οπαδούς. 50.000, τέλεια. Οι συνθήκες εκεί, οι παιδικές καταστάσεις, προπονητικά κέντρα και αυτά υπάρχουν, είναι σε καλό επίπεδο, εξαιρετικό, πώς το χαρακτηρίζετε? Καταπληκτικές. Σκεφτείτε ότι η δικιά μου ομάδα αυτή τη στιγμή, που είναι μια ομάδα μεσαία, το προπονητικό μας κέντρο έχει 6 γήπεδα. Αυτή τη στιγμή η ομάδα μου φτιάχνει ιδιόκτητο γήπεδο στο προπονητικό κέντρο, 15.000 θέσεων θα είναι αυτό, το οποίο θα είναι μέσα στο προπονητικό. Και η κάθε ομάδα δεν είναι μόνο ότι αντιπροσωπεύει το ποδόσφαιρο, είναι ένα ολόκληρο κλαμπ που μπορεί να έχει μπάσκετ, μπορεί να έχει βόλεϊ και σε όλο το αθλητικό κέντρο μπορεί να περιλαμβάνουν τα πάντα. Το ποδόσφαιρο είναι top εκεί ή είναι το κορυφαίο άθλημα? Οι Άραβες τρελαίνονται για το ποδόσφαιρο. Ναι. Ναι, τρελαίνονται. Το αγαπάνε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Και από ό,τι πληροφορούμε, γιατί παρακολουθώ και την πορεία σας, σας αγαπάνε και πολύ. Όχι μόνο γιατί έχετε επιτυχίες, αλλά είστε κοντά. Δηλαδή, έχω δει σχόλια, έχω διαβάσει πράγματα, ας πούμε, και στα social media. Τον αγαπάνε τον Γιώργο Δόνη εκεί πέρα. Γι' αυτό και πάει άλλωστε. Ένας από τους λόγους, ο οποίος πραγματικά θέλω να βρίσκομαι εδώ, όπως θέλω να βρίσκομαι και στη χώρα μου, δεν το συζητάω, είναι ότι έχω κερδίσει το σεβασμό και την εκτίμηση όλων των ανθρώπων εδώ στη Σαουδική Αραβία. Δηλαδή, ανεξαρτήτως ποια ομάδα υποστηρίζουν, και για μένα είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχω καταφέρει με πάρα πολύ κόπο, είναι μια πολύ μεγάλη χώρα και με αγαπάει και με σέβεται και με εκτιμά πάρα πολύ ο κόσμος εδώ πέρα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος όταν βρίσκομαι εδώ. Ναι, το γνωρίζω, το βλέπω, το παρακολουθώ. Και τώρα έρχομαι και βγαίνω από δεξιά και ρωτάω τώρα εγώ, γιατί ο κορυφαίος για μένα, έτσι, για άλλους μπορεί να είναι άλλος προπονητής, ο κορυφαίος Έλληνας προπονητής είναι στη Σαουδική Αραβία και δεν είναι στην Ελλάδα? Ερώτηση έκτης δημοτικού, πάνω που προβληματίζεται το παιδάκι δηλαδή. Δεν είναι εύκολη η απάντηση, γιατί όλοι ξεκινάμε από κάπου και προσπαθούμε να εκπληρώσουμε τις φιλοδοξίες μας και τα όνειρά μας και θα πρέπει να το κυνηγάμε αυτό. Και όταν είχα ξεκινήσει από τις μικρές κατηγορίες στην Ελλάδα, νομίζω ο βασικός μου στόχος θα ήταν να είμαι σε μια μεγάλη ελληνική ομάδα, μία από τις 4-5, και να έχω μια σταθερότητα και χρόνο για να φτιάξω μια πολύ καλή ομάδα και να διεκδικεί πράγματα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Δεν είναι εύκολο, γιατί είναι περίεργες συνθήκες στην Ελλάδα. Εντάξει, είχα τις ευκαιρίες μου, ναι, και στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ. Είμαι ικανοποιημένος που πέρασα από αυτές τις ομάδες. Ήταν πάντα
πάντα είχα την ατυχή συγκυρία, θα έλεγα, άσχετα με το που έχει στάσει κάθε ομάδα, και τις τρεις ομάδες που είχα παραλάβει να τις έχω βρει στις χειρότερες συνθήκες. αλήθεια είναι αυτό. Να σας πω τώρα, δεν είχατε ενοχλήσεις στο τελευταίο διάστημα από την Ελλάδα? Δηλαδή, έχω στο μυαλό μου εγώ εθνική ομάδα. Γράφτηκε, ακούστηκε πάρα πολύ έντονα το όνομά σας. Επίσης, κάπου είδα ότι υπήρξε ενδιαφέρον και από την πλευρά του Άρεος όταν αποφάσισε να αλλάξει τον προπονητή. Ισχύουν αυτά τα δύο ή δεν ισχύουν, τώρα που έχω εσάς στον αέρα και μόνο εσείς μπορείτε να απαντήσετε πραγματικά? Εντάξει, δεν θα απαντήσω συγκεκριμένα, γιατί δεν πρέπει. Γενικώς υπήρχε ενδιαφέρον από την Ελλάδα. Έχω πει ότι θα ήταν μεγάλη μου τιμή κάποια στιγμή στο μέλλον να είμαι προπονητής της εθνικής ομάδας, γιατί είναι διαφορετικό όταν είσαι Έλληνας και αγαπάς την χώρα σου και την πατρίδα σου να την εκπροσωπήσεις, και θα ήθελα να την εκπροσωπήσω με τον καλύτερο τρόπο κάποια στιγμή. Αλλά από την άλλη, οι συνθήκες αυτή τη στιγμή στην εθνική ομάδα, ο τρόπος που διοικείται η Ομοσπονδία, και δεν θα ήθελα να πω κάτι παραπάνω, και αυτοί που κάνουν κομμάτι, θα νομίζω ότι δεν επιτρέπουν να υπάρχει μια τέτοια συνεργασία. Τον Άρη υπήρξε ενδιαφέρον? Κρούση. Δεν θα ήθελα να πω, γιατί δεν είναι σωστό. Εντάξει. Λοιπόν, το δέχομαι. Σεβαστό, εννοείται. Λοιπόν, το ελληνικό πρωτάθλημα προφανώς το παρακολουθείτε. Θέλω ένα σχόλιο από εσάς. Μου αρέσει πολύ. Κάποιος που σας παρακολουθεί να μιλάτε για ποδόσφαιρο, δεν λέτε αυτά που λένε οι περισσότεροι προπονητές, το αναλύετε κιόλας. Άρα, επειδή είμαι σίγουρος ότι το παρακολουθείτε, μέχρι τώρα και ενώ βρισκόμαστε στη διαδικασία των play-offs, τι άποψη έχετε σχηματίσει, τι βλέπετε στο ελληνικό πρωτάθλημα το φετινό? Νομίζω είναι χαμηλότερο το επίπεδο. Και αυτό είναι λίγο απογοητευτικό, γιατί όταν βλέπεις τον Ολυμπιακό, ο οποίος ο Ολυμπιακός ίσως για μένα να είναι ο χειρότερος της πενταετίας, και να παίρνει αυτή τη διαφορά, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά και με τους υπόλοιπους. Σίγουρα ο Λουτσέσκου ήταν σε πιο δύσκολη θέση από το Μαρτίνς, γιατί είχε φύγει στη Σαουδική Αραβία, επέστρεψε πάλι, έπρεπε να χτιστεί μια ομάδα με καινούριους παίχτες, δεν είναι εύκολο να βρεθεί χημεία, και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχασε αρκετά πράγματα βαθμολογικά στο πρώτο διάστημα. Ναι. Όταν πλέον συνήλθε, είχε πάρει ο Ολυμπιακός μεγάλη διαφορά. Έψαχνε να βρει τη χημεία της ομάδας ο κύριος Λουτσέσκου, λέτε, και έχασε αυτά τα μάτς. Είχε απώλειες, τέλος πάντων. Προπονητικά θέλω να το πω. Είναι λογικό αυτό, γιατί ναι, μεν ο ΠΑΟΚ, όταν μια ομάδα έχει αρκετές αλλαγές στο ρόστερ με αρκετούς ποδοσφαιριστές, άσχετα αν είναι ένας προπονητής που γνωρίζει την οτροπία και τη φανέλα της ομάδος, δεν είναι οι ίδιοι παίχτες. Που σημαίνει ότι πρέπει να κερδίσεις πάλι, να βρεις τη χημεία και να δημιουργήσεις πάλι τη συγκεκριμένη νοοτροπία που θέλει ο προπονητής. Ναι. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ένα διάστημα, νομίζω πριν από 4-5 μήνες, ο ΠΑΟΚ να έχει κάποια άσχημα αποτελέσματα και να πάρει ο Ολυμπιακός μια διαφορά που στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν μπορεί να αντιστραφεί. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός παίρνει ένα πρωτάθλημα, θα έλεγα, εύκολο, χωρίς ο ίδιος να είναι καλός, και θα έλεγα ότι είναι από μέτρια έως κακός ο Ολυμπιακός. Είπατε, είναι ο χειρότερος των τελευταίων 5 χρόνων ο Ολυμπιακός, ο φετινός, είπατε. Ναι, δεν διαφωνούν πολύ μαζί σας. Ναι, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου το ποδόσφαιρο που παίζει ο Ολυμπιακός, και είναι περίεργο για τον προπονητή που έχει, γιατί είχε δείξει πολύ καλά πράγματα, αλλά το ποδόσφαιρο που παίζει φέτος ο Ολυμπιακός γενικώς είναι ένα ποδόσφαιρο που δεν μπορείς εύκολα. Δεν ανταποκρίνεται στο DNA του Ολυμπιακού. Ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι έχει συνέλθει εδώ και αρκετό διάστημα. Uh-huh. Παίζει αρκετά καλά, είναι πολύ οργανωμένος. Τι έφτιαξε ο ΠΑΟΚ, τι διαφοροποίησε, ας πούμε, σε σύγκριση με αυτό που βλέπαμε πριν από 5 μήνες? Τι κάνει καλύτερα πλέον η ομάδα του ΠΑΟΚ? Νομίζω ότι έχει οριμάσει. Γιατί εγώ έβλεπα καλά πράγματα και καλά στοιχεία από τον τρόπο που έπαιζε ο ΠΑΟΚ πριν έρθω στη Σαουδική Αραβία, που μπορεί να μην ήταν τα αποτελέσματα, ειδικά στο επιθετικό κομμάτι έκανε αρκετά ωραία πράγματα ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με τις ιδέες που είχε ο προπονητής του, που δεν τα βλέπεις εύκολα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή και η κίνηση των ΠΑΚ και η κίνηση των Εξτρέμ και ο τρόπος που θα γεμίσει την περιοχή. Απλώς είχε τεράστιο πρόβλημα το πρώτο διάστημα ο ΠΑΟΚ στην ανασταλτική του λειτουργία, ειδικά με τη λειτουργία των μπακ του.
Και νομίζω ότι όταν άρχισε να το λύνει αυτό, σύν ότι και οι δύο μικροί Έλληνες, και ο Ήρατζης και ο Τσιγάρας, κάνανε αρκετή δουλειά σε αρκετά μάτς, στο κομμάτι, θα έλεγα, το ανασταλτικό, και η ομάδα βρήκε μια καλύτερη χημεία, ήρθαν πλέον και πιο εύκολα τα αποτελέσματα. Κύριε Δόνη, τώρα που αναφέρατε τους μικρούς του ΠΑΟΚ, επειδή ξέρω και για σας, το παρακολουθούμε αυτά τα χρόνια, ότι αγαπάτε να προωθείτε τα νέα παιδιά και να τα βοηθάτε και να τα στηρίζετε, είναι εύκολο για έναν προπονητή στη διάρκεια της χρονιάς να μπολιάσει για ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, έτσι, για μιλάμε για μια από τις κορυφαίες ομάδες, να μπολιάσει αυτά τα καινούργια παιδιά, τα νέα παιδιά μέσα στην ομάδα και να τα επιλέξει να παίζουν και στην αρχική ενδεκάδα? Είναι ρίσκο μεγάλο? Όχι, δεν θα έλεγα ότι είναι ρίσκο, γιατί δεν μιλάμε για μεγάλο αριθμό. Μεγάλο ρίσκο είναι όταν, για παράδειγμα, είσαι προπονητής στο Παναθηναϊκό, όταν ήμουν εγώ, και θα πρέπει, λόγω των συνθήκων, των ειδικών συνθήκων, ως αναγκαίο κακό, θα πρέπει να βάλεις πάρα πολλούς μικρούς. Όπου τότε δεν μπορείς να κάνεις και πρωταθλητισμό. Όταν είσαι μια ομάδα που έχεις πολλούς έμπειρους παίχτες, το να βάλεις έναν ή δύο ή τρεις ποδοσφαιριστές αναδιαστήματα, μέχρι οι παίχτες αυτοί να αποκτήσουν την εμπειρία, δεν θεωρώ ότι είναι ρίσκο. Είναι θέμα το πώς δουλεύουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές, το τι ταλέντο υπάρχει, το τι εκπαίδευση γίνεται για να μπορούν να εξελιχθούν. Βέβαια. Για έναν προπονητή είναι δύσκολο, βέβαια, πρέπει να έχει και καλούς συνεργάτες. Τώρα γίνεται κάποια καλή δουλειά στις ομάδες με τα τμήματα υποδομής. Έχουμε και πρωταθλήματα πλέον, και K19 και δεύτερες ομάδες κτλ. Αυτό βοηθάει το έργο των προπονητών, έτσι δεν είναι? Έχει μια άποψη, τους βλέπει να αγωνίζονται? Νομίζω ότι όλα είναι συντετική κρίκη. Η Ακαδημία είναι ένας συντετικός κρίκος και μετά η πρώτη ομάδα. Πλέον το ποδόσφαιρο δεν είναι όπως όταν έπαιζα εγώ ποδόσφαιρο. Είναι πλέον, πρέπει να υπάρχει επιστημονικός τρόπος το πώς θα εξελιχθεί ένας ποδοσφαιριστής. Δηλαδή, θα σας αναφέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα, χωρίς να σας κουράζω. Ναι. Αν κάποιος με ρωτήσει για όλους τους παίχτες που έχω δουλέψει τα τελευταία χρόνια, στον υπολογιστή μου μέσα, υπάρχει για τον καθένα ένα προφίλ. Το προφίλ μπορεί να είναι αθλητικό και το προφίλ μπορεί να είναι προσωπικότητας. Κάθε φορά λοιπόν, όταν εγώ θα έχω ένα meeting με έναν ποδοσφαιριστή μου, θα του δώσω κάποιους στόχους, όχι πάρα πολλούς, συγκεκριμένους, οι οποίοι θα βλέπουμε μετά από 2-3 μήνες πώς εξελίσσεται ο ποδοσφαιριστής αυτός πάνω σε αυτούς τους στόχους που έχει δώσει ο προπονητής, και μετά στο κομμάτι της προσωπικότητας, γιατί ένας νέος, όταν μιλάμε για τους νέους, πρέπει να εξελιχθεί αθλητικά, που μπορεί να είναι τα χαρακτηριστικά του, μπορεί να είναι η φυσική του κατάσταση, μπορεί να είναι μετά στο κομμάτι της προσωπικότητας η αυτοπεποίθησή του, η συγκέντρωσή του. Και όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να υπάρχει ένας βαθμός εξέλιξης για να δούμε ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής κάνει βήματα. Αυτό λοιπόν απαιτείται, η εξέλιξη αυτή για να γίνει πρέπει να υπάρχει μια επιστημονική κατάρτιση και σε ποια κομμάτια θα δουλέψει ο παίκτης, είτε ατομικά είτε ομαδικά. Όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή, η διαδικασία δεν είναι πλέον απλώς ξέρω να παίζω ποδόσφαιρο ή ξέρω να παίζω μπάλα ή αν μπορώ να τη χτυπάω καλά. Είναι ένα κομμάτι πολύ δύσκολο και θέλει η δουλειά και από τους προπονητές, θέλει και πολλή δουλειά και από τον ποδοσφαιριστή, ώστε να ξεκινάνε από ίδιο σημείο αφετηρίας για να κερδίζουν σιγά σιγά στόχους. Επειδή ο Γιώργος Δόνης μου έδωσε την assist και εγώ πρέπει να σκοράρω πριν από λίγο, είπε ότι όταν έπαιζα εγώ μπάλα, έχει κάποιον παίχτη αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα που μοιάζει ή φέρνει κοντά στο Γιώργο Δόνη? Βλέπετε κάποιον? Όχι, νομίζω όχι αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί γενικώ στο κομμάτι των εξτρέμ θεωρώ ότι υπάρχουν παίκτες φυσικά που έχουν πολύ καλή τεχνική κατάρτιση από ό,τι είχα εγώ, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μας λείπουν οι εξτρέμ στο ελληνικό πρωτάθλημα, Έλληνες ειδικά, στο να πάρουν την μπάλα και να πάνε στο ένας εναντίον ενός στην άκρη, να περάσουν τον αντίπαλο και να τη φέρουν σωστά την μπάλα μέσα. Είναι ένα κομμάτι που δεν λείπει αυτό το κομμάτι. Δηλαδή υπήρχαν τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα ότι σε αυτό το χαρακτηριστικό που μιλάμε τώρα, θα έλεγα ότι πιο πολύ το έχει ο γιος μου ο Τάσος που είναι στη Γαλλία και ο Χατζηγιοβάνης. Χατζηγιοβάνης, μου αρέσει πολύ ο Χατζηγιοβάνης, κύριε Δόνη. Πολύ μου αρέσει. Δηλαδή αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές έχουν αυτό το στοιχείο του ένας εναντίον ενός. Οι άλλοι παίκτες αυτή τη στιγμή που υπάρχουν, οι Έλληνες, είναι πιο πολύ εξτρέμοι, οι οποίοι
θα έλεγα είναι ένας συνδυασμός εξτρέμ με δεκάρι που πιο πολύ θα συγκλίνουν προς τα μέσα, π.χ. ο Πέλκας που παίζει στην εθνική ομάδα από αριστερά να συγκλίνει προς τα μέσα, που, ή ακόμα και ο Μασούρας ή ακόμα και ο Λιμιός. Ο Λιμιός έχει λίγο το ένας εναντίον ενός, που δεν έχουν πολύ αυτό το χαρακτηριστικό που θέλουμε το ένας εναντίον ενός. Και ο Τάσος και ο γιος σας δηλαδή και ο Χατζηγιοβάνης είναι αυτό που θέλω να βλέπω εγώ στον αγωνιστικό χώρο, είναι αυτό που με τραβάει εμένα να πηγαίνω στο γήπεδο. Και τώρα είναι ευκαιρία να μοιραστώ ένα παράπονο που έχω από εσάς τους προπονητές, όχι εσάς προσωπικά, τους προπονητές, στην πλειοψηφία θα πω, ότι τα τελευταία χρόνια, κύριε Δόνη, οι περισσότεροι προπονητές είναι, όχι σπουδάζουν, προσπαθούν να καταστρέψουν τον αντίπαλο. Δηλαδή, περισσότερο επενδύουν στα αμυντικά χαφ παρά στα επιθετικά χαφ, να το πω έτσι, να εκφράσω όλο αυτό που έχω μέσα μου. Δηλαδή, περισσότερο να έχω έναν ποδοσφαιριστή που να καταστρέφει παρά να δημιουργεί. Εγώ αυτό νιώθω βλέποντας τις ομάδες. Με εξαιρέσεις, βέβαια. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα σε υψηλό επίπεδο. Είναι εύκολη η απάντηση, γιατί ναι. Θα σε εξηγήσω λίγο το εξής. Τι είναι πιο εύκολο στη ζωή γενικώς, το να καταστρέψεις ή να δημιουργήσεις? Πιο εύκολο να καταστρέψεις. Να καταστρέψεις. Ναι. Άρα λοιπόν, ακόμα και στις δικές μας σχολές των προπονητών, ναι. Ότι οι περισσότεροι προπονητές, ένα μεγάλο ποσοστό για να μην πούμε περισσότεροι, θα σκεφτούν ότι με βάση την άμυνα, την αμυντική λειτουργία, καταστρέφοντας εισαγωγικά τα καλά σημεία του αντιπάλου. Τα σχέδια των αντιπάλων. Ναι. Είναι πάντα πιο εύκολο κομμάτι η άμυνα. Το πιο δύσκολο κομμάτι στο ποδόσφαιρο είναι η δημιουργία. Γιατί η δημιουργία θέλει ιδέες. Η δημιουργία δεν μπορεί να την κάνεις με αντιγραφή. Πρέπει να βάλεις το προσωπικό σου ταπεραμέντο και πώς αυτό θα το περάσεις στην ομάδα και πώς θα χτίσεις π.χ. την επίθεσή σου από τον τερματοφύλακά σου, πώς θα χτίσεις τις επιθέσεις στη μεσαία ζώνη, τι επιλογές θα δώσεις στους ποδοσφαιριστές κοντά στην αντίπαλη περιοχή. Και το σημαντικό είναι ότι όταν θες να δημιουργήσεις, να αναπτύξεις τα χαρακτηριστικά των παιχτών σου που ήδη τα έχουν χωρίς να τα περιορίσεις. Άρα δεν ισχύει το καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Δεν ισχύει. Που ακούμε τόσα χρόνια. Νομίζω είναι το πιο σημαντικό πράγμα στο ποδόσφαιρο είναι να βρεις την ισορροπία. Δηλαδή και να κάνεις τους ποδοσφαιριστές αυτούς οι οποίοι έχουν αυτές τις ικανότητες και αυτά τα χαρακτηριστικά να βγουν γήπεδο, αλλά συγχρόνως να βρεις έναν τρόπο ώστε να μιλήσεις μαζί τους και να είναι πειθαρχημένοι και στα αμυντικά τους καθήκοντα. Τότε έγινε η κατάλληλη ισορροπία για να κάνεις μια καλή ομάδα. Δεν μπορώ άλλο τα αμυντικά χαφ, δεν μπορώ άλλο. Και να μην βλέπω επιθετικά χαφ. Δεν μπορώ άλλο τα εξάρια. Θέλω να βλέπω οχτάρια και δεκάρια, κύριε Δόνη. Νομίζω ότι πλέον αυτό στο ποδόσφαιρο τα αμυντικά χαφ της παλιάς σχολής που λέγαμε απλώς να κόβουν έχει περιοριστεί. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε καλούς ποδοσφαιριστές που μπορούν να τρέξουν, να κόψουν και να μοιράσουν, να μεταβάσουν την μπάλα σωστά. Και κάποιο. Αλλά... Και τώρα που σας έχω τώρα με την ευκαιρία να σας μαλώσω εντός αγωγικών κιόλας. Και κάποιο που είναι. Ωραίος παίκτης, όπως λέγαμε παλιά, βιρτουόζος, τελικάτος, που ξέρει πολύ μπάλα, ρε παιδί μου. Εντάξει, και να μην παίζει και λίγο άμυνα, δεν πειράζει, κύριε Δόνη. Όχι, εντάξει, δεν γίνεται. Γιατί αν αύριο, αν σήμερα ο Πάοκ παίξει με τη Μαρσέη και υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που απλώς είναι καλός με την μπάλα, αλλά απλώς παρακολουθεί, δημιουργεί πρόβλημα σε όλο το σχέδιο της ομάδας. Δεν μπορεί να μαρκάρει τον καημό μου, σας λέω. Τον καημό μου, σας λέω. Ναι. Αλλά δεν είναι και δύσκολο όταν όλοι οι παίκτες είναι καλά προπονημένοι να καλύψει σωστά το χώρο σου και να είσαι εκεί που πρέπει. Εκεί είναι θέμα καθαρά μυαλού και πειθαρχίας. Νομίζω είναι εύκολο κομμάτι. Έτσι είναι, έτσι, όπως το λέτε. Λοιπόν, και φυσικά έτσι πρέπει να γίνεται. Απλά εγώ αγαπώ το θέαμα πάρα πολύ και δεν θέλω τη δημιουργία και δεν μου αρέσει η καταστροφή. Πήγατε στο μάτς, εκεί είχα σκοπό να πάω κι εγώ. Σήμερα έχει η μοναδική ομάδα της Ελλάδας που μας εκπροσωπεί στην Ευρώπη σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Θα παίξει απόψε στο Βελοντρόμ σε μια πολύ δύσκολη έδρα κόντρα σε μια σπουδαία ομάδα. Θέλω το σχόλιο σας για αυτό το παιχνίδι, για τον ΠΑΟΚ που παρακολουθείτε και για την ομάδα που θα αντιμετωπίσει. Για μένα, επειδή παρακολουθώ το γαλλικό πρωτάθλημα, επειδή είναι ο γιος μου εκεί πέρα και έχω δει πάρα πολλά παιχνίδια, την έχω δει τη Μαρσέη. Εντάξει, η Μαρσέη είναι μια δύσκολη ομάδα με αρκετά καλούς ποδοσφαιριστές. Περισσότεροι από αυτούς έχουν και εμπειρία, δηλαδή ο τερματοφύλακας ο Παόλο Λόπες ήταν στη Ρώμα, ο Φεντουζή ήταν στην Άρσεναλ. Ο Γκέρσον, ο ένας ο εξτρέμ, ήταν στην Εθνική Βραζιλίας. Ο Παγέτ που τον ξέρουμε ήταν West Ham στην Premier League, ο Ουντέρ.
Υπάρχουν ομίλοι, δεν ξέρω, νομίζω είναι τραυματίας. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές με πολύ καλή εμπειρία και πολύ καλή ποιότητα. Νομίζω ότι επειδή έχω δει αρκετά μάτς με τη Μαρσέη, η Μαρσέη είναι μια ομάδα που αγαπάει πολύ να είναι ελεύθερο το παιχνίδι. Να βρει χώρους, γιατί όλοι οι ποδοσφαιριστές που έχει, ειδικά μεσοεπιθετικά, έχουν χαρακτηριστικά που θέλουν το ανοιχτό παιχνίδι. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, επειδή έχει πολύ καλή οργάνωση, θα πρέπει να είναι πολύ σωστό στη μεσαία ζώνη και στο δικό του μισό, και νομίζω ότι θα είναι, και να εκμεταλλευτεί δύο πράγματα που είναι μεγάλα μειονεκτήματα της Μασέη, και ειδικά το κεντρικό της αμυντικό δίδυμο και η αμυντική της γραμμή, ειδικά στο transition, έχει μεγάλα θέματα. Και αν θα δείτε, δέχεται. Είναι πολύ δύσκολο να μην δεχτεί γκολ στα παιχνίδια της. Και έχει και θέμα στις στημένες φάσεις αμυντικές. Αν βρισκόσασταν εσείς σήμερα στον πάγκο του ΠΑΟΚ, πού θα στοχεύατε για να κάνετε τη ζημιά στους Γάλλους? Νομίζω στο transition πιο πολύ, και ειδικά απέναντι στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, νομίζω ότι ο ΑΚΜΟ μπορεί να κάνει πολύ δουλειά. Ο ΑΚΜΟ ή ο Ζίφκοβιτς περισσότερη ζημιά? Και ο Ζίφκοβιτς, αλλά έχουν θέμα στις πάσες στην πλάτη της αμυνάς τους, και ο ΑΚΜΟ έχει αυτά τα χαρακτηριστικά να εκμεταλλευτεί τον χώρο στην πλάτη της άμυνας. Ναι. Ο Ζίβκοβιτς είναι ένας παίκτης που μπορεί να πάει στο ένας εναντίον ενός στα άκρα. Εντάξει, είναι και μια ομάδα η Μαρσέη που χρησιμοποιεί αρκετούς ποδοσφαιριστές. Εντάξει, το βασικό της σχέδιο είναι πάντα στο περίπου 4-2-3-1, αλλά με τον Σαμπάολη πολλές φορές θα δεις και τριάδα στην άμυνα, θα δεις και 4-3-3. Γενικώς δεν είναι ένας προπονητής. Κατά 80% θα είναι στο 4-2-3-1, πιστεύω σήμερα. Ποιο παίκτη από την ομάδα του ΠΑΟΚ θα θέλατε αύριο το πρωί να τον πάρετε μαζί στην δική σας ομάδα και στη Σαουδική Αραβία? Εντάξει, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει αρκετούς καλούς ποδοσφαιριστές. Θα έλεγα ανάλογα με τα προβλήματα που έχει η δικιά μου ομάδα. Ναι, στη δική σας. Αύριο το πρωί μπορείτε να πάρετε ένα παίκτη. Ποιο θα πάρετε? Τον ΑΚΠΟΜ θα έπρεπε. Τον ΑΚΠΟΜ? Ναι. Μπράβο. Δεύτερη επιλογή. Γιατί... κοιτάξτε, δεν περίμενα τον ΑΚΠΟΜ. Έχω ένα δεξί εξτρέμ Μαροκινό που είναι με ανάποδο πόδι, που είναι ένα πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή, άξιο του Ζίφκοβιτ. Ναι. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να το πάρω τον Ζίφκοβιτ. Όχι, περίμενα να μου πείτε τον Κούρτιτ. Εντάξει. Κοίταξε, εκεί έχω ένα ποδοσφαιριστή που είναι ανώτερο. Τερματοφύλακα? Έχετε καλό. Τερματοφύλακα, ο Πασχαλάκη είναι πολύ καλό. Ο Πασχαλάκη κάνει μια πολύ καλή σεζόν. Είναι. Λοιπόν, κύριε Δόνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη ευχαρίστηση όταν μιλάει κάποιος και σας παρακολουθώ συνεντεύξεις που δίνετε. Είναι πολύ εύκολο να κρατήσετε κάποιον με αυτά που λέτε για το ποδόσφαιρο να σας παρακολουθήσει, χωρίς τα υπόλοιπα και χωρίς τα τετριμένα. Εύχομαι να τα πηγαίνετε τέλεια εκεί στη Σαουδική Αραβία. Εύχομαι επίσης να επιστρέψετε στην Ελλάδα, γιατί πιστεύω ότι εδώ πρέπει να έχουμε τον καλύτερο Έλληνα προπονητή και όχι στα ξένα. Ή αν θέλετε να πάτε σε ένα από τα πρωτοκλασάτα που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, πρωταθλήματα, γιατί νομίζω ότι η θέση σας είναι εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Σας ευχαριστώ που μιλήσατε στο Λίμπερο 107,4. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ σήμερα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.